Pod .gr. Γεια σας, είμαι η Ανίτα Ζάχου και ακούτε το podcast Ελέας Έλεον. Ένα podcast για τους λάτρες της γαστρονομίας, για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό άγνωστο πρωταγωνιστή της καθημερινής μας διατροφής. Για εσάς που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σας, για όλους εσάς που δεν συμβιβάζεστε με ό,τι σας σερβίρουν. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνω χρήση των γνώσεων που απέκτησα 10 χρόνια υπηρετώντα τον κλάδο των φυσικών καλλιτικών, καθώ και ό,τι έχω μάθει από τι γιαγιάδε μου, και θα σα μάθω πώ να φτιάχνετε μόνοι σα στο σπίτι την πιο θαυματουργή κρέμα που μα έχει χαρίσει η φύση, την κυραλφή. Η ιστορία τη. Μακρά. Οι θεραπευτικέ τη ιδιότητε. Αμέτρητε. Η κυραλυφή είναι ένα προϊόν που συνδυάζει τις ευεργετικές ιδιότητες του φυσικού κεριού της μέλισσας και του ελαιολάδου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιποίηση του προσώπου και των χιλιών, του σώματος καθώς και των μαλλιών. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων είναι το πιο αρχαίο προϊόν καλοπισμού και περιποίησης του δέρματος οι οποία χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στην αρχαιότητα για την επούλωση των πληγών, τη θεραπεία δερματικών παθήσεων αλλά και για την καλυντική φροντίδα του δέρματος Έχει ενυδατική, καταπραϊντική, αντιβιωτική, αντιφλογιστική, αντιμικητησιακή μαλακτική, αναπλαστική και αντιγυραντική δράση χρησιμοποιείται σε εγκάβματα, σκασμένα χείλη, για τη θεραπεία του εγκζέματος, της ψωρίασης και της ξηροδερμίας σε όλο το σώμα και το πρόσωπο και είναι απόλυτα φιλική για το δέρμα των παιδιών. Η θεραπευτική και καλλιντική δράση της απλής κυραλυφής εμπλουτίζεται με εκχυλίσματα βοτάνων, φυσικά βούτυρα και εθέρια έλαια για πιο εξειδικευμένες χρήσεις ανάλογα με την κάθε ανάγκη. Το μελισσοκέρι, το βασικό συστατικό της κυραλυφής, είναι ένα από τα πολύτιμα δώρα της φύσης μιας και περιέχει πάνω από 300 ευεργετικά συστατικά. Οι μέλισσες παράγουν το κερί σαν δομικό συστατικό για την κατασκευή εξάγωνων κελιών καθώς και σαν συντηρητικό υλικό για να καλύψουν τις κυψέλες που περιέχουν το όριμο μέλι. Το συγκεκριμένο κερί περιέχει πολλές αντιβιωτικές ουσίες. Το γνωρίζατε ότι για να παραχθεί ένα κιλό κερί από τις μέλισσες πρέπει να καταναλωθούν 8 κιλά μέλι ή 32 κιλά νέκτα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όπως και όλος ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας των μελισσών. Όταν ο μελισσοκόμος τριγά τις κυρίθρες με το μέλι, αφαιρεί πρώτα ένα λεπτό στρώμα κεριού που τις περιβάλλει, τα γνωστά και ως απολεπίσματα, Αυτά αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από καθαρό κερί και παράγουν την υψηλότερη ποιότητα κεριού που είναι και η ιδανικότερη για την Παρασκευή Κεραλυφής. Το ελαιόλαδο, ειδικά το υψηλά φαινολικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, προσφέρει αμέτρητα ωφέλη όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την επιδερμίδα και τα μαλλιά μας. Δυστυχώς, στα περισσότερα καλλιντικά του εμπορίου χρησιμοποιείται το ραφινέ ελαιόλαδο, το οποίο στερείται σε μεγάλο βαθμό των ευεργετικών του συστατικών. Όταν όμως θα φτιάξετε στο σπίτι τη δική σας κυραλυφή, θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για να προσφέρετε στην επιδερμίδα σας το μέγιστο που έχει να σας δώσει, αλλά και για να μην ταγγίσει η κρέμα σας γρήγορα. Ποια είναι τα ωφέλιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για την επιδερμίδα? μα φυσικά τα λιπαρά οξέα, η βιταμίνη ε, οι φενόλες που λειτουργούν σαν ισχυρά αντιοξυδοτικά, αλλά και το σκουαλένιο, το οποίο μιμείται τη φυσική λειτουργία των λιπιδίων του δέρματος και σχηματίζει ένα φιλμ προστασίας γύρω από την επιδερμίδα, το οποίο βοηθά στην αποκατάσταση της ελαστικότητας και της υγιούς εμφάνισής της. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι ένα βάζο κατά προτίμηση γυάλινο, περίπου 50 ml. Μία κουταλιά της σούπας με λισοκέρι, το οποίο ισοδυναμεί περίπου με 16 γραμμάρια. Πέντε κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που ισοδυναμεί περίπου με 30 γραμμάρια. Τώρα, αν θέλετε η αλήφη σας να είναι πιο μαλακή, μπορείτε να αυξήσετε τη δόση του ελαιολάδου σε 6 ή 7 κουταλιές της σούπας. Αν θέλετε να δώσετε και κάποιες Επιπλέον ιδιότητες στη βασική συνταγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά εθέρια έλαια. Τα εθέρια έλαια δεν χρησιμοποιούνται απλώς για το αρωμά τους αλλά και για τις ιδιότητες που για το καθένα είναι ξεχωριστές. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε εθέραιο έλαιο είναι σημαντικό να έχουμε ήδη ενημερωθεί για τις ιδιότητες και για τυχόν αντεδείξεις που το συνοδεύουν. Από τα πιο ασφαλή εθέρια έλαια για χρήση στο δέρμα είναι η λεβάντα, το γεράνι και το τριαντάφυλλο. Στις αναλογίες που σας είπα, μπορείτε να προσθέσετε 3 σταγόνες λεβάντα και τρεις σταγόνες γεράνι ή τριαντάφυλλο για να δώσετε στην κρέμα σας καταπραϊντική, επουλωτική, αντιγυραντική, ενυδατική αλλά και αντικαταθλιπτική δράση. Αν σας αρέσει το άρωμα της βανίλιας ή της μαστίχας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία βανιλίνη ή φυσικό εκχύλισμα βανίλιας και μαστίχας για να αρωματίσετε την κρέμα σας. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Πριν προχωρήσετε στην υλοποίηση της συνταγής, θα πρέπει να έχετε ήδη επιλέξει τη συσκευασία όπου θα τοποθετήσετε την κυραλυφή και να την έχετε αποστηρώσει. Ιδανικό υλικό για μια τέτοια χρήση είναι το γυαλί. Για την αποστήρωση του γυάλινου βάζου αρκεί ένα καλό πλύσιμο και ξεύγαλμα και έπειτα η τοποθέτησή του μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό, το οποίο θα φέρεται σταδιακά σε σημείο όπου αυτό θα αρχίσει να βγάζει υδρατμούς. Έπειτα, αφήστε το καπάκι πάνω σε μια καθαρή πετσέτα με το στόμιο προς τα κάτω έως ότου στεγνώσει τελείω. Ζυγίστε τα υλικά με μια ζυγαριά ακριβίας. Η ακρίβεια στι ποσότητε είναι σημαντική, καθώ αν προσθέσετε περισσότερο κερί, η κυραλυφή σα θα βγει πιο σκληρή, σε βαθμό που δεν θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε εύκολα, ενώ αντιθέτω, αν προσθέσετε περισσότερο ελαιόλαδο, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πιο μαλακό, πιο λιπαρό. Τοποθετήστε το ελαιόλαδο μαζί με το κερί σε ένα καθαρό σκεύος και το θερμαίνετε με τη μέθοδο Ben Marie. Μόλι το κερί λιώσει τελείω, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Όταν φτάσει το μείγμα περίπου στους 50 βαθμούς Κελσίου, μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε το εθέριο έλαιο της επιλογής μας, αναδεύοντας καλά με ένα αποστηρωμένο γλωσσοπίεστρο. Έπειτα μεταφέρουμε προσεκτικά το μείγμα μας στο αποστηρωμένο βάζο. Αν το σκεύο σας δεν διευκολύνει τη μεταφορά του μείγματος στο βάζο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χωνί. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κινηθείτε γρήγορα γιατί η κυραλιφή έχει την τάση να αρχίσει να στερεοποιείται, να κρυώνει γρήγορα Και θα κρυώσει μέσα στο χωνί πριν πέσει ουσιαστικά στο βάζο Αφήνουμε την κυραλιφή να κρυώσει μέσα στο βάζο χωρίς να κλείσουμε το καπάκι Μόλις στερεοποιηθεί μπορούμε να την σφραγίσουμε φυλάσσοντάς τη σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από το ηλιακό φως η γιαγιά μου μου είχε πει ότι πάντα η κυραλφή πρέπει να φτιάχνεται στο γέμισμα του φεγγαριού και την ώρα που την φτιάχνουμε να μελετάμε φωναχτά το τι είδους ανακούφιση θέλουμε να προσφέρει σε αυτόν που θα την χρησιμοποιήσει. Αν τη φτιάχνουμε για συγκεκριμένο άνθρωπο μπορούμε να πούμε παραδείγματο χάρη «Θέλω αυτή η αληφή να προσφέρει στη Μαρία ενυδάτωση, ανάπλαση και ανακούφιση και θεραπεία της ψωρίασής τη. Στη λαϊκή λογοτεχνία τέτοιου είδους λόγια λέγονται εποδές. Τρόπο συντήρησης και διάρκεια ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη πως η κυραλυφή δεν περιέχει κάποιο συντηρητικό, μπορεί να διατηρηθεί ιδανικά μέχρι και ένα χρόνο, εφόσον φυσικά δεν έχει ανοιχτεί και με δεδομένο πως φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρο μακριά από το ηλιακό φω. Η κυραλυφή ουσιαστικά δεν χαλάει, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα αρχίσει να ταγγίζει το ελαιόλαδο και θα αρχίσει να μυρίζει όχι και τόσο ευχάριστα. Αν θέλετε να φτιάξετε μια πιο θεραπευτική αλυφή, μπορείτε αντί για σκέτο ελαιόλαδο να χρησιμοποιήσετε βαλσαμέλαιο που ουσιαστικά είναι εκχύλισμα του βοτάνου βαλσαμόχορτο σε ελαιόλαδο. Η κυραλυφή με βαλσαμέλαιο έχει βαριά, λιπαρή υφή και έχει εξαιρετική επουλωτική δράση. Είναι κατάλληλη για ερεθισμένο δέρμα, σκασμένα χείλη, ξηροδερμία, συγκάματα και εγκάβματα. Είναι ιδανική για πληγές, κοψίματα και γραντζουνιές εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα και προστατεύει την πληγή από την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών χάρη στην αντισηπτική δράση που έχει το κερί της μέλισσας. Το βαλσαμέλαιο ανακουφίζει τη φλεγμονή του δέρματος και επιταχύνει την επούλωση των πληγών. Η κυραλυφή με βαλσαμέλιο μπορεί να εφαρμοστεί σε ερεθισμένο δέρμα με έντονη ξηρότητα και ερυθρότητα, σε δερματοπάθειες όπως το έγκζεμα και η ψωρίαση, σε σκασμένες φτέρνες και αγκώνες, ακόμα και στα συγκάματα που προκαλούν οι πάνες στο ευαίσθητο δέρμα των βρεφών. Το γνωρίζετε ότι η κυραλυφή με βαλσαμέλαιο είναι επίση ιδανική για την ανακούφιση των αιμορροίδων. Περιέχει υπερικίνη και φλαβονοειδή που μειώνουν τον γνισμό και την αίσθηση καψίματος μπορεί να εφαρμοστεί απευθεία στην ερεθισμένη από τι αιμορροίδε περιοχή. Το βαλσαμέλαιο, θυμηθείτε ότι μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στο ηλιακό φω αμέσω μετά την εφαρμογή τη συγκεκριμένη κυραλυφή στο δέρμα. Προτιμήστε να την χρησιμοποιείτε βραδινέ ώρε. Ολοκληρώνοντα, να σα πω πω η κυραλυφή δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Αφού την παρασκευάσετε, κρατήστε ένα βαζάκι στο κομμωδίνο σα και πριν κοιμηθείτε, απλώστε μια μικρή ποσότητα στα χέρια σα και σε οποιαδήποτε ξηρή περιοχή στο σώμα σα. Οι κυρίε, μην ξεχνάτε τον ντεκολτέ σα. Αν κοιμάστε στο πλάι που κανονικά δεν ενδείκνεται και προκαλεί και ρητίδε στο πρόσωπο, με την πάροδο του χρόνου αρχίζουν να σχηματίζονται ρητίδε και ανάμεσα στο στήθο. Έτσι λοιπόν η καθημερινή χρήση κυραλυφή θα διατηρήσει την περιοχή πιο ελαστική και θα προλάβει τι ρητίδε. Για του κυρίου, ειδικά αυτού που έχουν πολύ ξηρή επιδερμίδα, είναι η καλύτερη κρέμα για μετά το ξύρισμα. Καλή επιτυχία! το εθνικό μας προϊόν απέκτησε φωνή και έχει πολλά να μας πει. Ήταν το podcast Ελέα Έλεον με την Ανίτα Ζάχου, ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod το καλό να ακούγεται.